Και τώρα ακόμα μια ανάσκηση. Ηρεμήστε εντελώς. Τελεία χαλάρωση. Τα πόδια, τα κάτω άκρα εντελώς χαλαρά. Κοιλιακή χώρα, το στήθος, ο λαιμός, κεφαλή. Αισθάνεστε ότι ζείτε μέσα σε αυτόν τον υλικό σας σώμα και έχετε πλήρη χαλάρωση του υλικού σας σώματος. Εσείς όμως αισθάνεστε ότι είστε μέσα στο υλικό σώμα και ζείτε. Τώρα να δείτε τα κάτω άκρα με τη θέλησή σας λευκογάλασσα, λαχτινοβολού, λευκογάλασσο φως. Βλέπετε ότι λευκογάλασσο φως βγαίνει από τα πόδια σας, το οποίο βλέπετε λευκογάλαζα. Και την Κυριακή χώρα τώρα και πάλι λευκογάλασσο φως, αλλά εκεί που είναι ο φαλός θα δείτε το σμαραγδί φως, σαν μια μικρή μπάλα, σμαραγδί φως μέσα στην Κυριακή χώρα που είναι λευκογάλασσο φως, και θέλετε πλήρης υγεία να βασιλεύει μέσα στο παχυλωρινικό σας σώμα. Τώρα παίρνετε πιο βαθιές εισπνοές και άνετες, χωρίς προσπάθεια. Διότι ότι τα χέρια σας και το στήθος σας είναι μέσα σε λευκορόσφος. Τα χέρια είναι μέσα σε λευκορόσφος και ακτινοβολού λευκορόσφος. Το ίδιο και το στήθος σας. Στην καρδιά σας βλέπετε ένα λευκορός ήλιο, να χτινοβολεί πολύ. Μπορεί να σηκώνει η προσοχή σας από το λευκογάλαζο φως των ποδών και της Κυριακής χώρας, το σμαραγδί φως στον οφαλό, το λευκορός φως στο στήθος και τα χέρια. Θα δείτε εκεί που είναι ο θεωροειδής μια μικρή μπάλα τένις πορτοκαλόφου φως, σαν να είναι ένα πορτοκάλι. Βλέπετε από την κεφαλή σας τώρα να ακτινοβολεί ένας χρυσίζων ήλιος, κίτρινο χαραρινή φως. Ολόκληρη κεφαλή είναι μέσα στο χρυσίζον φως και ακτινοβολεί ένας χρυσίζον ήλιος. Και θελήστε πλήρης γαλήνη να βασιλεύει στις σκέψεις σας. Τώρα να περιβάλλετε ολόκληρο το υλικό σας σώμα με έναν ολόλευκο οειδές φως, χωρίς να λιώνονται τα χρώματα μέσα στη μορφή του σώματος σας. Θελήστε πλήρη υγεία να βασιλεύει στο υλικό σας σώμα, πλήρης αρμονία και γαλήνη να βασιλεύει στο ψυχικό σας σώμα, το ίδιο γαλήνη να βασιλεύει στο νοητικό σας σώμα. Πρώτα θα κάνουμε ασκήσεις και στα άλλα σώματα.
Επίσης, την περίοδο που θα έχουμε μπροστά μας, θα κάνετε την ενδοσκόπηση, να ανασύρετε από το υποσυνείδητο σας σκηνές της ημέρας που επέρασαν, διαφορές σας με διαφόρους συνανθρώπους σας, της οικογένειας ή άλλους, και θα ερευνάτε τη συμπεριφορά σας, έχοντας υπόψη σας τώρα τι είπα που δεν έπρεπε να το είχα πει σε ένα σκληρό λόγο, τι δεν είπα που θα έπρεπε να το είχα πει, ένα κλικύλο, τι έκαμα που δεν έπρεπε να το είχα κάνει και τι δεν έκαμα που έπρεπε να το είχα κάνει. Είσαι ένα χαστούκι, είναι ένα χαρί, και θα προσπαθήσουμε όχι να ελέγξουμε τη συμπεριφορά μας, αλλά να γνωρίσουμε τις αιτίες της συμπεριφοράς μας, αν δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Διότι με τον ελέγχουμε, το δείχνει μας μαζοχιστικές διαθέσεις. Αλίμονον, έκαμα τούτο, τα λάθη, το είμαι και είμαι. Αυτά ευλακίες. Δεν θα ελέγχουμε, θα μελετούμε, θα ερευνούμε και θα διορθώνουμε. Θα έχουμε αυτό υπόψη μας.